Βρισκόμαστε στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών και μαζί μας έχουμε την κυρία Κλιμεντίνη Καραγεωργίου, η οποία είναι Διευθύντρια Νευρολογικής Κλινικής και θα μας μιλήσει για τις σπάνιες ασθένειες, μιας και σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα. Γεια σας, κυρία Καραγεωργίου. Καλησπέρα. Θέλουμε να μας πείτε τι είναι τα σπάνια νοσήματα και πού οφείλεται η εμφάνισή τους. Ναι. Είναι τα νοσήματα που έχουν χαμηλή συχνότητα εμφάνισης στο γενικό πληθυσμό. Αυτά λέγονται σπάνια νοσήματα. Εκείνο που πρέπει να ξέρουμε ότι το 80% από αυτά τα νοσήματα έχουν γενετικό υπόστρωμα. Υπάρχει δηλαδή μία γενετική διαταραχή. Είναι νοσήματα που μέχρι υπήρχαν, αλλά δεν είχαν ιδιαίτερα ψαχθεί, δεν τα ξέραμε. Σιγά σιγά έχουν βγει πια στην επιφάνεια και είναι πάρα πολλά. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για 8.000 νοσήματα και πάνω. Ποιες είναι οι αιτίες που προκαλούν? Είναι πολύ διαφορετικά νοσήματα. Δεν είναι μία εξειδίκευση. Μπορεί να συνυπάρχουν σε ένα σπάνιο νόσημα 2 και 3 ειδικότητες. Δηλαδή μπορεί να είναι και καρδιολογική βλάβη και νεφρολογική και νευρολογική βλάβη. Και αυτή είναι η ιδιαιτερότητα αυτών των νοσημάτων, ότι συνυπάρχουν με περισσότερες της μιας ειδικότητες. Και πώς αντιμετωπίζονται? Θεραπευτική αντιμετώπιση δεν έχουν όλα τα νοσήματα αυτά, μόνο ένα μικρό ποσοστό που δεν ξεπερνάει το 5% υπάρχει φάρμακο για να αντιμετωπιστούν, που να ξεριζώνει το νόσημα δηλαδή. Η συχνότητα των νοσημάτων αυτών στο γενικό πληθυσμό είναι γύρω στο 6% παγκοσμίως. Συνολικά δηλαδή μπορεί να υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση 370 εκατομμύρια ασθενείς που έχουν αυτό το νόσημα. Ο ΠΟΗ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ο οποίος μιλάει για το πότε θα θεωρήσουμε ένα νόσημα ότι είναι σπάνιο, όταν βρίσκεται σε κάτω από 65 αρρώστους ανά 100.000 κατοίκους. Όμως αυτό που επικρατεί στην Ευρώπη είναι το 5 άτομα ανά 10.000 κατοίκους, είναι η συχνότητα που βρίσκεται. Όμως τα μετρημένα περιστατικά μέχρι τώρα ανέρχονται σε αυτά τα 370 εκατομμύρια που είπαμε. Ποια είναι τα κυριότερα σπάνια νοσήματα που συναντάμε στη χώρα μας? Τα νοσήματα που βρίσκουμε στη χώρα μας είναι τόσο καρδιολογικά, η αμυλοείδωση που όλο και περισσότερο υπάρχει σε καρδιολογικούς, ουρολογικούς και νευρολογικούς αρρώστους. Υπάρχουν από νευρολογικής πλευράς οι μυϊκές ατροφίες, τα μυϊκά νοσήματα που λέμε, τα οποία μέχρι πρότινος δεν ξέραμε ότι ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, όπως η μυασθένεια, όπως η νόσος του κινητικού νευρώνου που είχε ο Χόκινς. Αυτά ανήκουν στην κατηγορία των σπανίων νοσημάτων. Επίσης υπάρχουν και άλλα νοσήματα, τα οποία όπως είναι στα παιδιά, γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων που έχουν τα ασπάνια νοσήματα είναι παιδιά. Παιδιά βρεφικής ηλικίας, πρώτης παιδικής ηλικίας, και το ποσοστό που έχουν αυτά είναι το 50% από τα νοσήματα. Πολλές φορές μπορεί να φτάσει και παραπάνω. Λοιπόν, τέτοια ασπαθής είναι η νοτία μυϊκή ατροφία, είναι η νόσος Ντουσέν. Παθήσεις που γεννιέται το παιδάκι και δεν μπορεί να καθίσει και δεν μπορεί να περπατήσει σιγά σιγά. Και βεβαίως είναι και οι παθήσεις για τις οποίες έχουν βρεθεί, έχουν αρχίσει και βρίσκονται φάρμακα. Υπάρχουν άλλες παθήσεις που αφορούν τα νεύρα. Πολυνευροπάθειες που είναι σπάνιες και αυτές. Και εδώ έχει αρχίσει και κυκλοφορεί φάρμακο για την αντιμετώπιση τους.
Σε ποιες ηλικίες συναντώνται σπάνιες παθήσεις? Σε όλες τις ηλικίες. Το 50% είναι στα παιδιά και στα βρέφη, παιδιά πρώτης παιδικής ηλικίας και μεγαλύτερα, αλλά και σε όλες τις ηλικίες, ακόμα και σε μεγάλες ηλικίες, άνω των 60 ετών, μπορεί να βρεθούν για πρώτη φορά οι σπάνιες παθήσεις. Αφορούν τόσο τους άντρες όσο και τις γυναίκες. Χωρίς να έχουμε ακριβή αριθμό στην αναλογία αυτή μεταξύ των δύο φύλων. Επίσης, τα φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούνται για μικρό αριθμό ασθενών λέγονται ορφανά φάρμακα. Είναι φάρμακα τα οποία απευθύνονται τόσο στη διάγνωση όσο και στην πρόληψη και στη θεραπεία αυτών των αρρώστων και έχουν καθοριστεί από τους παγκόσμιους οργανισμούς, τόσο τον Αμερικάνικο, το FDA, όσο και τον Ευρωπαϊκό, τον EMA, ότι η αναλογία για να ονομαστεί ένα φάρμακο ότι είναι ορφανό θα πρέπει να είναι για μένα την Ευρώπη ίσο ή μικρότερο στη συχνότητα σε ασθενείς από 5 ασθενείς από 10.000 κατοίκους ή στο FDA 6 ασθενείς από 10.000 κατοίκους. Είναι πανάκριβα φάρμακα τα οποία όταν δίδονται και στον τόπο μας, ορισμένα από αυτά πληρώνονται από το κράτος, αλλά δεν είναι όλα, δεν είναι δυνατόν όλα αυτά να δοθούν. Και εκεί είναι το τεράστιο πρόβλημα, το ότι πρέπει να υπάρξει μία πολιτική απόφαση πάνω σε αυτό το θέμα, να έρχονται τα φάρμακα όσο το δυνατόν έγκαιρα, πριν βαρύνει η κατάσταση αυτών των ασθενών και δεν μπορούν να βοηθηθούν. Κάτι που δεν γίνεται δυστυχώς στη χώρα μας, γιατί είναι πολύ ακριβά φάρμακα και έχουν μεγάλες διαδικασίες για να βρεθούν και τα χρήματα και να έρθουν. Όπως γνωρίζουμε, είστε και αντιπρόεδρος στην Εταιρεία Σπανίων Παθήσεων και Ορφανών Φαρμάκων. Τι σχεδιάζετε εκεί? Αυτό που έχουμε μέσα στους στόχους της εταιρείας μας είναι όλη η ιατρία, ανεξαρτήτως ειδικότητος, να γνωρίσουν και να μάθουν πώς πρέπει να διαγνώσκεται, ποια είναι τα σπάνια νοσήματα, ποιος είναι ο τρόπος διάγνωσης και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν αυτά που έχουν τη δυνατότητα, υπάρχει κάποια φαρμακευτική προσέγγιση. Αυτός είναι ο ένας στόχος, δηλαδή η ενημέρωση των επιστημόνων υγείας. Η δεύτερη ενημέρωση που επιδιώκει ο σύλλογός μας είναι η επαφή με τους ασθενείς και το σύλλογο των ασθενών με σπάνια νοσήματα, όπου δεν είναι μόνο οι πάσχοντες, αλλά είναι και οι γονείς τους, οι συγγενείς τους, ώστε να γνωρίζουν στο κάθε σπάνιο νόσημα που θα πρέπει να αποτανθούν για την αντιμετώπιση, αν υπάρχει δυνατότητα. Και ο τρίτος και σημαντικότερος ρόλος είναι να έρθουμε σε επαφή με την πολιτεία, με την ηγεσία των Υπουργείων και της πολιτείας γενικότερα, να γνωρίσουν τα σπάνια νοσήματα, να καταλάβουν ότι και για αυτά υπάρχει αντιμετώπιση, αν όχι για όλα, για τα περισσότερα, και υπάρχει και τρόπος αναφυστικής προσέγγισης των ασθενών. Πρέπει και αυτοί να τα γνωρίσουν όλα αυτά και να οργανώσουν καλύτερα συνολικά σαν κράτος την ενημέρωση των γιατρών ώστε να φτάνει και στα πιο απομακρυσμένα σημεία της χώρας μας η γνώση αυτή.